σίγουρα. Σήμερα είναι η αρχή καινούριων αγώνων. Η κατάσταση πρέπει να σταματήσει άμεσα. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να επέμβει και να λύσει το πρόβλημα. Ο χώρος είναι αρχαιολογικός και όχι σκουπιδότοπος. Εμείς βιώνουμε κατάσταση απαράδεκτη. Τα παιδιά μας και εμείς δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Σήμερα πήρε την αποφάση να κλείσει το σχολείο, να μην πάει κανένα παιδί. Ακριβώς αυτή την απόφαση πήραμε για σήμερα, αλλά όπως προείπα είναι η αρχή. Θα συνεχίσουμε και δεν θα μείνουμε μόνος στο να κλείσουμε το σχολείο. Ήδη θα έχουμε συντάξει μια καταγγελία στον εισαγγελέα Πρωτοτυπών Κορίνθου και θα συνεχίσουμε. Πήραμε απόφαση εχθές λοιπόν σαν πρώτη μορφή διαμαρτυρίας να κλείσουμε το σχολείο, γιατί δεν αντέχουμε άλλο να εισπνέουμε τις διοξίνες από την καύση των σκουπιδιών. Το πρόβλημα ήταν και παλιότερο, απλά έχει μεγενθεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κλείσει χωματερές από άλλα χωριά, συσσωρεύονται στο Λέχεν και καίγονται στο Λέχεν. Το Λέχεν είναι το μεγαλύτερο χωριό του Δήμου Κορινθία, η μεγαλύτερη κοινότητα. Αυτή τη στιγμή έχει καταλήξει να εισπνέει τον καπνό, να μην έχει μία αίθουσα το σχολείο εκδηλώσεων και πολλαπλών χρήσεων, να μην έχει έναν άλλο χώρο να κόψει μία πίτα ένα σύλλογος και υπάρχουν χώροι που δεν έχουν αξιολογηθεί. Ξέρετε, οι εποχές όμως έχουν τελειώσει για τα κέντρα και τα ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα στον κόσμο να μπορεί να πληρώνει είσοδο 15 ευρώ. Αλλά σήμερα κλείνουμε το σχολείο για τον Εμείς κλείνουμε όμως σήμερα το σχολείο για το πρόβλημα του καπνού. Από την Παρασκευή καίγονται τα σκουπίδια. Το Λέχεν κατακλείζεται ιδιαίτερα από τις 7 η ώρα το βράδυ. Που φυσάει, είναι η κατεύθυνση του ανέμου τέτοια. Μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί, μέχρι τις 10 η ώρα εχθές είχε καπνό στο προάβλιο και βγαίνουν τα παιδιά στο διάλειμμα και το εισπνέουν. Σε μια εποχή που τα περισσότερα παιδιά είναι με ιώσεις. Με αναπνευστικά, επιβαρημένα και με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κλείσαμε σήμερα το σχολείο. Τετάρτη 6 η ώρα θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Παρών για να θέσουμε το θέμα. Και τα πράγματα θα πάρουν δρόμο τους. Την υπευθυνότητα για τη φύλαξη την έχουν οι Δήμοι. Αυτό το ότι αναφλέγονται, αν αναφλέγονται το Φεβρουάριο με βροχές και με αυτές τις θερμοκρασίες, τι θα γίνει το καλοκαίρι, που σαφέστατα αναφλέγονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα τελειώσει. Τι θα συνεχίσετε, ναι. Και βέβαια θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Το σχολείο δεν δουλεύει γιατί οι δασκάλοι κάνουν απεργία λόγων σκουπιδότοπου που καίνε διάφορες ουσίες και έρχεται η καπναδό και μας ενοχλεί όλους. Τίποτα δεν θα πω άλλο, είναι λάθος του Δημάρχου. Κύριε Δήμαρχε, εύχομαι να γίνεις εντάξει για το χωριό μου, το έχεις αμελήσει τελείως.